Αυτός ο Κανημανίδης πρέπει να με τρελάνει, έτσι. Τι έκανε πάλι. Ναι, εντάξει, τι έκανε. Θέλω να το δεις. Θα το ναι, δεις. Ναι, βάλτε να το δω να θα σου πω. Το δεις και θα καταλάβεις τι γίνεται. Δηλαδή με έχει τρελάνει τελείως. Πάμε να το δεις και θα καταλάβεις τι παίζει. Καλησπέρα. Σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Πώς σας λένε, Ματέο. Ματέο, μάλιστα. Με την Ελένη Μενεγάκη κάτι. Όχι. Okay. Αυτό εγώ γιατί δεν το πιάσα. Δεν το πιάσε. Είπαμε να πας στην Καραϊβική, μας ξεχάσει και τελείως τι κάνουμε εδώ. Ναι, η Ελένη Μενεγάκη την ξέρεις. Εννοείται. Θα σου πω το παρακάτω μετά. Χρόνια, αγαπημένη μου παρουσιάστρια. Η αγαπημένη μου παρουσιάστρια λέει. Η αγαπημένη τώρα δεν ξέρει ποιος είναι ο άντρας, σύντροφος και άντρας. Ναι, έχει θέμα ο άνθρωπος. Να ρωτήσω κάτι. Από το μοντάζ δεν μπορούσαν λίγο να τον προστατέψουν, γιατί αυτό νομίζω δεν είναι live, έτσι. Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι live σίγουρα. Ναι, αυτό λέω. Δεν έπρεπε να κοπεί αυτό το κομμάτι, γιατί αυτό εκτέθηκε αυτή τη στιγμή. Όχι, εκτέθηκε μόνο. Ένα άνθρωπο που θέλει να κυριεύσει την ελληνική showbiz, ένα άνθρωπο ο οποίο το παίζει ότι αυτή τη στιγμή είναι number one και θέλει να επιβάλλει και τη δικιά του επειδή είναι και καλά η κοπέλα. Πρέπει να την ξέρουν όλοι την Πόμπα. Ναι, την Πόμπα πρέπει να την επιβάλλω και αυτή γιατί έτσι γουστάρω, γιατί είμαι εγώ παρουσιαστή κτλ. Δεν ξέρει ποιο είναι ο άντρα τη Ελένη Μενεγάκη. Δεν ξέρει ποιο είναι ο άντρα, όντω. Λοιπόν, είναι, είναι ένα όνομα το οποίο δεν ξεχνιέται. Να πει ότι εντάξει, ήταν Μπάμπη, Χαραλάμπη, Γιάννη. Αλλά Ματέο, και να μην ξέρει ποιος είναι ο Ματέο, που σημαίνει ότι είναι παντελώς άσχετος από την ελληνική showbiz. Ένα παιδάκι, άμα ρωτήσει αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο Ματέο, θα σου πει. Αυτός είναι. Έχει σοβαρό θέμα. Το παίζει τόσο πολύ καλά το παιχνίδι, mm-hmm. νομίζει ότι έχει γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος σε όλη αυτή την ιστορία. Αλλά είναι αδιάβαστος. Και οπότε, όχι αδιάβαστος μόνο. Το θέμα δεν είναι το αδιάβαστο. Το αδιάβαστο είναι. Δείχνει ότι κατά τον ενδιαφέρει και ακολουθήστε όλοι εμένα, εγώ είμαι ο Θεός και όλοι οι υπόλοιποι σε παιδητή. Δηλαδή, μιλάμε για τη Βασίλισσα τώρα. Μιλάμε για την Ελένη Μενεγάκη. Δεν νομίζω. Περισσότερο είναι ότι δεν έχει ασχοληθεί απλά ποτέ με τη showbiz στην ελληνική και ήρθε ουρανοκατέβατος. Αυτό μου δείχνει εμένα. Δεν μου δείχνει έναν άνθρωπο τον οποίο μπορεί να σνομπάρει την Ελένη Μενεγάκη που είναι τόσα χρόνια στο χώρο. Μα δεν καταλαβαίνει το στυλάκι του. Δεν το βλέπει. Τι εσένα σου φαίνεται πιο ειρωνικό. Δεν είναι ειρωνικό. Είναι καβαλημένο. Έχει διαφορά. Εντάξει, ότι είναι καβαλημένο είναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση έγινε ρεζίλη και το κατάλαβε και ο ίδιο. Γιατί τον βλέπει, είναι μια στιγμή αμήχανη, στην οποία υπάρχουν κάποια δευτερόλεπτα του στείλω ότι εντάξει, να πω για τη Μενεγάκη ότι είναι αγαπημένη μου και την ξέρω, αλλά έκανα γκάφα. Πίσω και φαίνεται ότι έχει κάνει γκάφα. Από την γκάφα που έκανε, υπάρχει μια εξήγηση, μια μετάφραση στην γκάφα. Η μετάφραση είναι ότι εγώ είμαι ο ένας και μοναδικός. Εγώ επιμένω σε αυτό. Δεν μένω στο θέμα που. Επειδή που έκανε και καλά 40 αρέσει στο Survivor και εσύ κάνεις 10 και 15. Μπράβο, όχι, δεν είναι κόντρα με Νεγάκη με τα Νημανίδη. Είναι μη κυρίαρχος και απλά εσύ είσαι αποκάλυψη. Όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι όμως. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να καταλάβεις ότι ο Τούρκος τον έβαλε μέσα εκεί. Χωρίς λόγο και αιτία. Μόνο και μόνο για να υπάρχει, για να μπορεί να λέει ότι κάνει τη ζωή του. Ναι, ένα ωραίο παιδί όμως, εντυπωσιακό. Απλά από εκεί και πέρα δεν είχε να μας πει. Στην Ελλάδα έχει ταλέντο, συγγνώμη, χρειάζεται εντυπωσιακό παιδί. Όχι. Εντυπωσιακό εννοώ όσον αφορά το survivor. Πώς πήρε αυτή τη θέση. Όταν γυμνασμένος, ήταν μια ωραία εμφάνιση για την νεολαία, θα καθόταν να τον δει. Και όντως ήταν πετυχημένο, δεν μπορεί να πει στην προηγούμενη χρονιά. Να τον δει, όχι να τον ακούει. Να τον δει. Τώρα τον ακούμε κιόλας. Κανονικότατα και πλέον νομίζω ότι τραβάμε τα μαλλιά μας. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό που έχει κάνει. Γενικά αυτά που πετάει στο Ελλάδα έχει ταλέντο είναι λίγο. Νομίζω. Κουφά κάποιες φορές. Νομίζω ότι χρειάζεται επειγόντως ψυχοθεραπεία. Λες, να κάνουμε και μια έκπτωση να κάνει ψυχοθεραπεία και η δικιά του η Μπόμπα που νομίζω ότι είναι στα Ρούμπα. Η κοπελίτσα που έχει δίπλα του. Κοίταξε, η κοπελίτσα δεν είσαι τίποτα. Αυτό σέρνει το καράβι. Εντάξει. Αυτό σέρνει το καράβι και, Οι δύο το πάνε. Όχι. Και οι δύο στείνονται στου παπαράτσι και στου φωτογράφου. Ελένα, κοίταξε, αυτό καλά κάνει. Έπρεπε να προστατέψει την κοπέλα του. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής: πρέπει να κοιτάξει γιατί η ξαφνική επιτυχία, mm-hmm. Ξαφνικά να κατεβαίνει στο αεροπλάνο και να σε περιμένουν 100 άτομα από κάτω για να πάρουν ένα αυτόγραφο, τρελαίνει. Και επειδή λίγο έως πολύ όλοι όσοι κάνουν δηλώσεις το έχουν περάσει αυτό. Το έχετε ζήσει. Το έχουν περάσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, γι' αυτό θα πρέπει να ισορροπήσει λίγο τα πράγματα και να προσγειωθεί. Και μάλιστα εδώ πρέπει οι άνθρωποι του Sky να τον προσγειώσουν. Υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα που ακούει το όνομα Σταμάτης Μαλέλης. Ίσως θα πρέπει να επέμβει, να τον φωνάξει στο γραφείο του και να κάτσουν να μιλήσουν λίγο. Για να κάνει καλό σε παιδί αυτό, για το καλό του. Δεν αφισβητεί κανείς το ταλέντο του. Έχει κάποια μειονεκτήματα που έχουμε όλοι μας. Περίμενε, εσύ θεωρείς ότι στο Ελλάδα έχεις ταλέντο πέρα από την κάθα που έκανε, ότι γενικά είναι καβαλημένος στον τρόπο που μιλάει είναι, και συμπεριφέρει. Όλο το πακέτο είναι, όλο το πακέτο είναι αυτό. Και απόδειξη σου είπα ότι θέλει η Σόνη και καλά να κάνει στάρ και τη δικιά του. Και σου λέει, όταν η δικιά του, η κοπέλα του, ο άνθρωπός του, η αγαπημένη του.
κτλ. Σύμφωνοι σε όλα αυτά. Μέλος ασύλληγος κτλ. Σύμφωνοι σε όλα αυτά, μαζί του είμαστε. Χωρίς τίποτα, παράτησε τη δουλειά που έκανε για να πάει Survivor πάνω και από εκεί και μετά πλέον είναι στα Ρούμπα. Όλα τα περιοδικά παίζουν το παιχνίδι του Ανιμανίδη και τη δικιά του. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβει ότι αυτό είναι ψέμα και ότι θα σταματήσει. Θα σταματήσει. Και αν δεν σταματήσει στο επόμενο ένα μήνα, δύο μήνες, θα σταματήσει μετά από μερικούς μήνες, όπως και να έχει αυτό το πράγμα. Πάντως να λέμε για τις αλήθειες, το Ελλάδα έχει ταλέντο, δεν πάει και άσχημα στα νούμερα. Όχι. Γύρω στο 20% νομίζω κάνει. Ναι. Καλά νούμερα και που σημαίνει ότι. Ναι, αλλά εντάξει, τραβάει. Υπάρχει μια Μαρία Μπακοδήμου μέσα που έχει το χιούμορ που έχει τα πάντα. Ναι. Η Μαρία Μπακοδήμου του σέρνει και του δύο. Σε αυτό διαφωνώ. Νομίζω ότι εντάξει, ο Καπουτζίδης έχει το ρόλο. Είναι καλό ο Καπουτζίδης. Και η Μαρία είναι καλή. Η Μαρία είναι ξέρει να ισορροπήσει, ξέρει να μιλήσει, ξέρει να παίξει παιχνίδι. Είναι η έμπειρη της τηλεόρασης, ρε παιδί μου. Καλά, ναι, ήταν χρόνια. Χρόνια. Πόσα χρόνια ήταν σωστάρι. 7. 7 χρόνια. Το ρεκόρ δεν το έσπασε. Το ρεκόρ. Τα 10 χρόνια. Τα 10 χρόνια δεν το έσπασε. Εδώ λοιπόν επί της ευκαιρίας, για να κλείσουμε το θέμα, να πούμε ότι και η Μαρία, η Μπακοδήμου, μπορεί να μιλήσει με τον Ανιμανίδη για να τον συνεφέρει. Ξέρει και η ίδια, έχει περάσει αυτή αρκετά πράγματα, έχει περάσει στιγμές που άπαντες ασχολούνταν μόνο με τη Μαρία Μπακοδήμου. Mm-hmm. Ξέρει λοιπόν το παιχνίδι αυτό πως έχει, να τον πιάσει στο καμαρίνι μέσα πριν ξεκινήσει το σόου και να του πει: λάδο ρε παιδάκι μου, να πούμε, μάζεψε λίγο τη δικιά σου, βάλτε την στην άκρη. Λοιπόν, κάνει και εσύ λίγο αυτό. Δεν πέφτει λόγο τώρα τη Μπακοδήμου να του πει γιατί. Να του εξηγήσει το λόγο που κάνει. Δεν ξέρει και αν έχει περιθώριο φιλικά, να το κάνει φιλικά, αυτό φιλικά, και τι σχέση έχουν. Μα για το καλό του. Για να σου πει. Κάμερα είναι όλοι φίλοι. Πίσω τη κάμερα δεν ξέρει τι χημεία έχουν και αν μπορούν να έχουν τέτοια επαφή. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε κάποιο να του μιλήσει. Κάποιο να του μιλήσει. Α του μιλήσει ή η Μαρία Μπακοδήμου. Για την Καπουτσίδη δεν λέω, γιατί την Καπουτσίδη είναι φεύγα γι' αυτό. Λοιπόν. Αλλά ή η Μαρία Μπακοδήμου που μπορεί και ξέρει να ισορροπήσει την κατάσταση, ή ο Σταμάτης Μαλέλης να λάβει το έργο αυτό και να το βγάλει εις πέρας.